σήμερα μαζί μας ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φλαμπουράρη. Σας περιμένουν από πολύ νωρίς, γιατί το έχουμε πει από τις 6 ώρα αρκετές φορές, κύριε Υπουργέ. Βουλευτής Επικρατείας, πρώην Υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας από τους εγκεφάλους του Μαξίμου. Αυτό νομίζω έχει υποθεί και ισχύει. Έτσι κι αλλιώς ήσασταν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους στον κύριο Τσίπρα και τον συμβουλεύατε. Πάμε τώρα στα σημερινά. Τώρα είσαστε αντιπολίτευση, είσαστε από άλλη θέση. Πρώτα απ' όλα, έτσι, το ανθρώπινο κομμάτι, να μας δώσετε μια κουβέντα. Πώς είναι αυτή η μετάβαση? Εντάξει. Πέρασαν 3 μήνες, νομίζω ότι υπάρχει πια η προσαρμογή στα νέα καθήκοντα. Είναι πιο ελαφριά τα καθήκοντα τα οποία έχουμε. Ένα και δεύτερον... Αισθάνεστε πιο απελευθερωμένος? Και τότε απελευθερωμένος ήμουνα, παρότι έκανα πάρα πολύ δουλειά. Αυτό που αισθάνεται κανείς είναι ότι δεν, όταν είσαι να κυβέρνεις τη δουλειά που έκανες στο βαθμό που μπορούσε μέσα από τους μηχανισμούς, μέσα από τη δημόσια διοίκηση να υλοποιηθεί... Είχε ένα αποτέλεσμα. Είχε ένα αποτέλεσμα. Η δουλειά που κάνουμε τώρα... Δεν βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπεις και θα χαιρόμαστε είναι να αποτρέπουμε κακές πολιτικές τις οποίες μπορεί είτε με τη θέλησή της... Ναι. Αλλά και να αποτρέπουμε, σαν αποτέλεσμα, ναι, είναι να αποτρέπουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες είναι εις βάρος των στρωμάτων με τα κάθε οποία... Με τρόπο ακόμα και στο πεζοδρόμιο. Το λέω γιατί είδαμε κάποια στελέχη σας και μας έκανε εντύπωση. Ναι. Στο πεζοδρόμιο πολύ νωρίς. Όπως τον, ναι, κύριο Τσακαλώτο, για παράδειγμα. Η αριστερά έτσι κι αλλιώς έχει... Εκεί έχει ανδρωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι, έχει και τις 3 μορφές του αγώνα που λέμε. Είναι και η προγραμματική αντιπολίτευση, είναι και η προσπάθεια μέσα από την κινητοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων που θίγονται, mm-hmm, μέσα σε πλαίσια βέβαια να μπορεί να αντισταθεί, και ένα τρίτο σημείο στο οποίο προσωρινά είμαστε πολύ αδύνατοι είναι το πώς αυτά τα 2 πράγματα τα επικοινωνείς. Mm-hmm. Ναι. Και εδώ πέρα είμαστε λίγο αδύνατοι και για λόγους αντικειμενικούς και για λόγους υποκειμενικούς. Τώρα που έχουν περάσει 3 μήνες, όπως είπατε, κύριε Φλαμπουράρη, έχετε καταλήξει στο γιατί οι πολίτες επέλεξαν να σας στείλουν στην αντιπολίτευση? Τι έφταιξε? Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ανοίξει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε και τη γνώμη τη δική μου, δεν πρέπει και να ανοίξει. Για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ δεν πρέπει να τα συζητήσετε? Γιατί? Η γνώμη μου είναι, ναι, αυτή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το λέτε όμως αυτό? Το λέω αυτό διότι όταν είσαι 4,5 χρόνια κυβέρνηση, η αντικειμενικότητα της γνώμης για να μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα σίγουρα δεν είναι εύκολη, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν εγώ ασκώ επί 4,5 χρόνια κυβερνητική... Ναι, κυβερνητική... Έτσι, έχω και αυτό. Και όταν κάνω κάτι, θεωρώ ότι το κάνω σωστό. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ήταν ότι... Ήταν όμως σωστό, κύριε Φλαμπουράρη? Κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι το έκανα... Κατανοητό αυτό που λέτε. Αλλά ήταν αυτό. Λέτε, λοιπόν, ότι αυτά που έγιναν τα 4,5 χρόνια... έγιναν επειδή τα πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Ένα, επειδή τα πίστευε, και δεύτερο, επειδή ήταν αναγκασμένος να τα κάνει. Πίστευε το μνημόνιο, υπήρχε... κύριε Φλαμπουράρη? Όχι. Εδώ είναι η ανάγκη. Πίστευε όμως ο Ανασφιάρη ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι ανασφάλιστοι που ήταν αποτέλεσμα των μνημονίων και των πολιτικών των προηγούμενων χρόνων, mm-hmm, να έχουν πρόσβαση στο ιατροφυλακείο, στα νοσοκομεία. Δηλαδή πίστευε ότι οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπέστερα. Mm-hmm. Άρα πρέπει αυτά τα υποκατώτατα κλπ. Πρέπει να καταργηθούν. Ναι, αλλά είχαμε και βαριά φορολογία και όλα αυτά τα χρόνια. Να προχωρήσουν αυτό. Είχαμε και φορολογία η οποία ήταν απαραίτητο να γίνει, διότι χωρίς τη φορολογία δεν μπορούσες να κάνεις πολιτική
στον τομέα που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Δεν μπορούσες να κάνεις κοινωνική πολιτική, δεν μπορούσες να δώσεις επιδόματα σε αυτούς οι οποίοι να, δεν μπήκε είχαν, πρόσημα εδώ, μπήκε αριστερό πρόσημα σε αυτό. Δεν μπήκε στη φορολογία. Φορολογήσατε συγκεκριμένες κατηγορίες, από αντίληψη φαντάζομαι. Όχι, ναι, εντάξει. Και αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό και αυτό από αντίληψη. Ναι. Όχι, αυτό δεν μπορούσε, έπρεπε να υπάρχει μία, πώς το λέμε, κλιμακωτή και εξ αντικειμένου δεν υπήρχε η δυνατότητα τόσης μεγάλης φορολόγησης, μεγάλης, το λέω μεγάλης, ενώ στο μεγάλο πλούτο, στο μεγάλο πλούτο που θα μπορούσε, υπήρχαν και δεσμεύσεις από το εξωτερικό, δηλαδή δεν σου επιτρέπανε οι θεσμοί στους οποίους, όπως ξέρετε, σχεδόν κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες ήταν εδώ. Ή καθημερινά θέλανε... Επειδή οι πολίτες, κύριε Φλαμπουράρη, σας έχουν συνδυάσει απολύτως, ήσασταν ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα της κυβέρνησης αυτά τα 4 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω τι σας λένε τώρα που σας βλέπουν στον δρόμο. Σας λένε, κύριε Υπουργέ, μας ρημάξατε στους φόρους. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας λένε όταν σας συναντούν? Δεν το πιστέψετε, αλλά μου λένε, μα ήταν ανάγκη να χάσετε. Κύριε Φλαμπουράρη, πού κυκλοφορείτε να μας πείτε? Ίσως έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε να χάσουν. Πώς είναι δική σας αυτή, δεν ξέρω. Δηλαδή να είναι από το 32%. Μήπως δεν πήγαν να ψηφίσουν αυτοί που σας συναντούν? Το 32 δεν είναι λίγο. Θα το συζητήσουμε μετά, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε και τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση επικοινωνία. Και έχουμε το προσφυγικό σε εξέλιξη που είναι μεγάλο θέμα. Αλλά με αυτή την ατάκα που είπατε πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Συγχωρείτε, κύριε Φλαμπουράρη. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Φλαμπουράρη και θέλω να πάμε λίγο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φλαμπουράρη, και στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι εγώ, είπε ο κύριος Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Τσίπρας, ή μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί χωρίς τον Τσίπρα σε αυτή τη φάση? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, να το πούμε με περισσότερα λόγια, αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είσαστε εσείς και εγώ. Mm-hmm. Δεν είμαι μόνο εγώ. Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μα έτσι όπως είπε ο Τσίπρας... Είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί. Εννοεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος, δεν είναι ένα κλειστό κύκλωμα και ένα κλειστό... απαράτ στελεχών, αλλά είναι όλος ο κόσμος ο οποίος θέλει να είναι ΣΥΡΙΖΑ και μας ψήφισε σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες και εγώ. Mm-hmm. Δεν θεωρούσε ότι μπορεί να είναι... Όχι, αλλά υπάρχει πάντα το ερώτημα. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, γιατί δεν πάει στο λαό για παράδειγμα, δεν προσφεύγει στο λαό με την έννοια να ψηφιστεί από τη βάση. Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος. Και δεν έχει ανάγκη να μπει σε αυτή τη βάσανο. Εσείς τι λέτε? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει δεύτερος υποψήφιος. Άμα τεθεί θέμα κι άλλων υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος, θα εξετάσουμε τότε πώς είναι καλύτερα να γίνει. Αυτό δύσκολο να γίνει. Μέχρι τώρα δηλαδή. Υπάρχει ούτε θέλουμε νούμερο 2 στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θέλουμε εμείς να βάλουμε κάποιον δήθεν δεύτερο υποψήφιο. Ο Τσίπρας δεν αμφισβητείται. Αυτό είναι δεδομένο από κανέναν πανίσχυρο. Έτσι κι αλλιώς πήρε και 32%. Θα το πούμε γι' αυτό πιο κάτω. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή νούμερο 2 στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή αυτό που λέμε πρωθυπουργήσιμος ή άνθρωπος που θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος, υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ νομίζω ότι πολλοί υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί. Υπάρχουν στελέχη. Υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, ικανά και από εκεί και πέρα όμως το να διεκδικήσει κάποιος την προεδρία πρέπει να έχει κάτι παραπάνω από τους... Το ηγετικό. Ναι, κάτι παραπάνω. Μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει πάνω από τον... Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, αλλά όλες οι εκτιμήσεις είναι στην κρίση του κόσμου. Οπότε μπορεί να κάνατε τη συζήτηση αυτή στο Sputnik προχθές. Τι περιμένουμε να είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε πάρει 32%. Δεν ξέρω αν περιμένατε αυτό το νούμερο πρώτα απ' όλα σε αυτές τις εκλογές. Εσείς προσωπικά το περιμένατε αυτό?
Εγώ το περίμενα, να σας πω γιατί, δηλαδή περίμενα πάνω από 30, γι' αυτό έβαλα και τέταρτο στο επικρατεία. Δηλαδή κανείς δεν πίστευε ότι θα βγω εγώ αυτό. Ναι, 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 σωστά. Αυτό βέβαια, το 32 βέβαια. Όμως... Κανείς δεν πίστευε, εγώ το πίστευα. Κύριε Φλαμπουράρη, αυτό το 32 σας αναγκάζει πια να αλλάξετε ρότα, να ακολουθήσετε ένα διαφορετικό δρόμο, έναν πιο πράσινο δρόμο, όπως λένε κάποιοι. Πιο πράσινο δρόμο μόνο με την έννοια της... του περιβάλλοντος, της προστασίας του. Εγώ με την έννοια του Πασόκ, το έλεγα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, μόνο με την έννοια αυτή, με την έννοια του ότι μια και έχουμε τώρα τα μεγάλα προβλήματα για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει τα αριστερά κόμματα να έχουν και μέσα στον πυρήνα της πολιτικής τους και την οικολογία. Με αυτή την έννοια, ναι. Με την έννοια του πράσινου, της πασοκοποίησης κλπ, σε κανένα μέλος ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει από το μυαλό. Ακόμα και αυτοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ούτε και αυτοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως το ξορκίζετε γι' αυτό έτσι, φύγανε κύριε Φλαμπουράρη. Γιατί θα πούν κάποιον όλο το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτό βγαίνει από άλλες πηγές. Διότι κανείς από εμάς δεν θέλει... δεν είναι... Τι να πούμε, θέλουμε το ΠΑΣΟΚ του 1970 τόσο, δεν είναι. Όχι, το ΠΑΣΟΚ το έχει μια πορεία. Το 81 το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πορεία. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε κάπου που έφτασε και διαμορφώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό πήρε κόσμο. Και στελέχη. Κουμάντο τώρα πήρε κάνει κόσμο. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ στο νέο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φλαμπουράρη. Εντάξει, κουμάντο κάνει η κεντρική του επιτροπή. Η καρδιά, λέμε, η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι. Η πολιτική, εγώ νομίζω η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται είναι να μπορέσει η ηγετική ομάδα να εκφράσει αυτά τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έρχονται στον... και οι οποίοι και τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν είναι ριζοσπάστες αριστεροί. Ναι, βέβαια. Δεν είναι ριζο, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι δημοκράτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ έτσι... προχωρημένοι, είναι και από άλλους χώρους. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι περισσότερο. Μια και είπατε όμως ηγετική ομάδα, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να την αλλάζει την ηγετική ομάδα, να τη φρεσκάρει. Που σημαίνει ότι έγιναν και λάθη από την προηγούμενη ομάδα. Όχι, μπορεί να έγιναν και λάθη, αλλά το φρεσκάρισμα είναι αναγκαίο σε ένα κόμμα το οποίο, άμα μένουμε όλη η ηγεσία αυτή που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, είναι λογικό. Να αλλάζουν οι γιατί δεν είναι και κανένα. Έχουν και πρόσωπα όμως, κύριε Φλαμπουράρη. Και όνομα. Οι ευθύνες έχουν πρόσωπα και όνομα όμως. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία σας κόστησαν. Νομίζω ότι οι πολιτικές να προσωποποιηθούν. Κάποιες πολιτικές μας κόστησαν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Κυρίως στην οικονομία. Οι πολιτικές δεν ήταν προσωπικές. Ήτανε ναι. Συλλογικές. Εγώ είμαι αυτής της... ανεξάρτητα αν εγώ για κάτι διαφωνούσα ή... Αλλά δεν υπήρχε, πολιτική επιλογή. Ναι, είτε στον οικονομικό που τομέα. Που απασχόλησαν την επικαιρότητα όλα αυτά τα χρόνια για διαφορετικούς λόγους. Ναι, όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης έκανε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φλαμπουράρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε από μένα έτσι. Για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι, για συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς λέτε ότι ήταν συλλογικές οι αποφάσεις. Εγώ γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, θα ξαναυπογράφατε μνημόνιο? Αν είμαστε έτσι όπως βρεθήκαμε τον Ιούλιο του 2015, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και, ναι. Και κάτι γιατί, ακόμα... Γιατί όπως θυμόσαστε τότε, είχαν πριν 3 μέρες μπει, είχε μπει το Capital Control, είχε οριστεί... Όχι, είχε μπει, το είχατε βάλει, το είχε βάλει ο Βαρουφάκης. Ναι, είχε μπει. Εγώ λέω είχε μπει. είχε μπει το Capital Control, είχε οριστεί ότι ο καθένας θα παίρνει 60 ευρώ την σωστό, ημέρα. Σωστό. Και όταν σκεφτόμουν εγώ ότι μπορεί να πάει τη Δευτέρα, αν εμείς, έτσι, δεν υπογράφαμε. Mm-hmm. Και δεν συμφωνούσαμε τον Ιούλιο.
ότι θα πήγαινε ένας ταξιούχος, ένας άλλος, να πάει στην τράπεζα να πάρει τα 60 ευρώ. Και δεν θα τα βρίσκει, θεωρούσα ότι ήταν καταστροφικό. Την ταινία του Γαβρά θα τη δείτε, κύριε Λαμπουράρη? Εγώ θα τη δω, γιατί ξέρω ότι εν τέλει, έτσι, μας καταλαβαίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνει το τέλος, ότι είμαστε αναγκασμένοι να οδηγηθείτε σε αυτή τη λύση. Να οδηγηθούμε σε αυτή τη λύση. Ο κύριος Βαρουφάκης έβλεψε τη χώρα? Εγώ δεν το πιστεύω. Αν γυρνούσαμε, δεν το πιστεύω στα αλήθεια, δηλαδή, διότι ήταν... Δηλαδή, σε τι να την έβλεψε? Αν γυρνούσαμε στο 2015, στο Γενάρη του 2015. Αν μας έβγαζε, αν με τη συμπεριφορά του βγαίναμε από το μνημόνιο, θεωρώ... Φτάσαμε κοντά. Ναι, είχε τέτοιο σχέδιο όμως ο Βαρουφάκης, να μας βγάλει από το νόμισμα, από το ευρώ? Εγώ πιστεύω όχι, γιατί αν είχε δεν θα παρετιότανε. Θα έμενε να το υπηρετήσει. Αν είχε σχέδιο, βέβαια. Αν ήμασταν στο Γενάρη του 2015, θα συμφωνούσατε να είναι και πάλι υπουργός οικονομικών ο κ. Βαρουφάκης? Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό το εξάμηνο, έτσι, ο κ. Βαρουφάκης, με τα λάθη του και με τα, και με τα θετικά του, ανέδειξε το πρόβλημα. Αν θυμόσαστε τότε, δηλαδή με τη συμπεριφορά του, ανέδειξε το πρόβλημα. Δεν το ανέδειξε. Μία δηλαδή, τελευταία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, να πούμε. Έπαιξε ένα ρόλο μέσα στα αρνητικά του και έπαιξε ένα θετικό ρόλο. Μία δηλαδή, κουβέντα για το προσφυγικό, να μην το χάσουμε. Αναδείχθηκε το θέμα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Έχει ανέβει ξανά το προσφυγικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έχετε κι εσείς ευθύνη για τη διαχείριση την προηγούμενη. Η κυβέρνηση βρήκε τώρα ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτή. Θα βοηθήσετε εσείς ως αντιπολίτευση σε μια εθνική προσπάθεια? Γιατί το θέμα αυτό είναι εθνικό, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ξεπερνάει και κόμματα και παρατάξεις και τους πάντες. Ναι, εντάξει. Τι λέτε λοιπόν? Πρώτα, και τι πρέπει να γίνει? Θέλω να πω δύο κουβέντες σε σχέση με το τι έκανε η κυβέρνηση όσο είμαστε η αντιπολίτευση, όσο είμαστε εμείς κυβέρνηση. Νομίζω ότι φέρθηκε για μικροκομματικούς λόγους, όχι με αυτή τη λογική που λέτε εσείς ότι πρέπει να φερθούμε εμείς. Δεν έπαιξε σωστά. Δηλαδή έπαιξε τελείως λάθος για μικροκομματικά συμφέροντα. Και η κατάσταση τότε που την παραδώσαμε ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Ένα. Το δεύτερο είναι το ότι η κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση, έκανε κάποια καθυστέρηση, η οποία δεν καταλαβαίνουμε. Το τρίμηνο, ενώ σε άλλα αυτό λέτε. Θέματα, ναι, βέβαια. Ενώ σε άλλα θέματα ήταν έτοιμη, εννοείται, και μπήκε μέσα σε θέματα. Πιστεύετε? Κανονικά δεν ξέρω. Δεν είχε. Έχει αντιθέσεις. Ή δεν είχε σχεδιασμό. Και έχει και αντιθέσεις μέσα της. Α, στη διαχείριση του προβλήματος, μάλιστα. Πώς θα το διαχειριστεί το πρόβλημα, γιατί υπάρχει η σκληρή αντιμετώπιση, πάνω σχέδιο αυτή που προτείνει τώρα με το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει πιο σκληρή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εννοείται. Ναι, βέβαια, αυτό. Η οποία επιβλήθηκε, κατά τη γνώμη μου, τώρα με τις προτάσεις που κάνει, οι οποίες δεν είναι υλοποιητικές, δεν είναι αποτελεσματικές. Α, λέτε, επικράτησε η σκληρή γραμμή στη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, όταν λέει θα επιβλέπουμε τα θαλάσσια σύνορα, τι θα κάνει? Θα έχει μια πιο αυστηρή επιτήρηση. Αυτό αυστηρότατη. Αυτό τι θα κάνει το αποτέλεσμα? Η αυστηρότατη επιχείρηση υπήρχε και πριν το 2015. Τι γινόταν όμως? Έρχεται η βάρκα. Δηλαδή να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Πρακτικά, λέτε, ναι. Έρχεται η βάρκα, εμείς έχουμε τείχος, σας λέω εγώ, με τέτοια, με πλοιάκια. Σκάφη. Ναι, έχουμε σκάφη, έχουμε τείχος. Έρχεται η βάρκα. Αυτή, στην αρχή, έτσι, τώρα έχουν μάθει και τρυπάνε τη βάρκα, που δεν μπορεί να την αποτρέψει και πέφτουν μέσα. Άρα πρέπει να τους σώσεις. Πρέπει να τους σώσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αυτή η πολιτική, για σκεφτείτε το. Δεν αποδίδει, πιστεύω. Αυτή η πολιτική πώς θα αποδώσει? Για τη Μόρια θέλω να μου πείτε όμως, κύριε Φλαμπουράρη. Ναι. Γιατί η Μόρια, δεν δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, βλέποντας τις εικόνες από τη Μόρια, δεν αισθανόσασταν ντροπή? Ναι. Εμείς πώς αφήσαμε τη Μόρια όμως, πρέπει να ξέρετε. Σε κακή κατάσταση. Έτσι. Δεν ήταν καλή η Μόρια. Όχι, όχι. Μπορεί να μην ήταν στο χάλι το σημερινό, αλλά κακή ήταν. Όχι, ήταν κακή.
Είχαμε προσπαθήσει τις δύο τελευταίους μήνες να την απο... Πήρατε κάποιο κόσμο, αυτό, αλήθεια. Πήραμε, ναι. Την αφήσαμε με 5.612 και έχουν φτάσει στους 13.000. Ναι. Δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα... Και οι 1.400 θα φεύγανε, γιατί... Όπως και έφυγαν, αργότερα έφυγαν. Ναι, έφυγαν οι 1.400. Δηλαδή αφήσαμε τη Μόρια με 4.200. Θα βοηθήσετε τώρα από εκεί και πέρα, την κυβέρνηση σε αυτό το πρόβλημα. 4.200 δεν είναι λίγοι. Ωραία. Έτσι και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μέσα στη Μόρια... Η αντίληψη που θα πολιτευτείτε ποια είναι. Να ολοκληρώσω. Να, και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μόρια και με 4.000 μπορεί να υπάρχουν οι συγκρούσεις που υπάρχουν. Τελευταία τώρα, κουβέντα. Αφέθηκε να διαμορφωθεί. Κλείνουμε, πάμε σε διάλειμμα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Θα έχετε μια αντίληψη βοήθειας προς την κυβέρνηση ή θα είστε αντιπολιτευτικοί σε αυτό το θέμα? Εμείς στο βαθμό που η κυβέρνηση θέλει τη βοήθειά μας, ένα, και την εμπειρία μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητήσουμε μαζί της. Μάλιστα, γιατί αυτή μάλιστα, είναι. Σαφές, σαφές. Από εκεί και πέρα όμως και η κυβέρνηση οφείλει να παίρνει μέτρα τα οποία είναι και μέσα στα διεθνή πλαίσια, μην υπερβούμε. Δεν πάρα ξεφύγουμε από αυτό. Και υπάρχει από αυτό, ένα, και δύο, αυτά και δύο να δέχεται τις πραγματικές πολιτικές οι οποίες μπορεί να αποτρέψουν. Κύριε δύσκολο είναι. Μάλιστα. Προφανώς είναι δύσκολο. Είναι έτσι. Δύσκολο. Και δεν έχει στο χέρι μας το αλλά θέμα. Πρέπει μάλιστα. Να το... Γιατί η Τουρκία έχει ένα μεγάλο όπλο. Που προφανώς είναι αυτό. Πρόσφυγες. Τα 3,5 εκατομμύρια. Σας ευχαριστούμε άρα... πολύ. Κύριε Υπουργέ, άρα ευρωπαϊκό θα θέμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα. Σήμερα κάναμε τίποτα. Δώσαμε ένα τρέιλερ. Κάναμε την αρχή. Ευχαριστούμε, κύριε Φιλιππουράκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα καλημέρα πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν.